Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε. Φίλες και φίλοι του Ράδιο Ακρίτες, καλησπέρα. 9 Δεκάτου, Τετάρτη, πιστή στο ραντεβού. Αγαπητοί ακροατές του Πόντου Άνασμα και φίλοι της εκπομπής, καλώς ήρθατε. Σήμερα έχουμε κοντά μας δύο νεαρά παιδιά από τη Δράμα, δύο καλούς φίλους οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της εκπομπής και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι στο τραγούδι ο Κεφαλίδης ο Λάζαρος. Καλησπέρα, γεια σου, Λάζαρε. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκαμε. Και ο Γιώργος Αυγητίδης στη Λύρα. Φίλε Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκαμε. Πριν περάσω εντάχει στα βιογραφικά, να ενημερώσω τους αγαπητούς ακροατές του ραδιοφώνου μας ότι την Κυριακή 13 Δεκάτου από τις 9 έως τις 1 είναι η 68η εθελοντική αιμοδοσία του Ράδιο Ακρίτες και του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου. Εντός του κτηρίου του Μητροπολιτικού Πάρκου Δήμου Παύλου Μελά, στο κτίριο Α, στο πρώην στρατόπεδο, απέναντι από το Δημαρχείο. Υπάρχει και χώρος για στάθμευση. Θα σας υποδεχθεί ο Σύλλογος με χυμούς αναψυκτικά καφέδες και εδέσματα. Ελάτε και για να γνωριστούμε. Δεν είναι μόνο η παρουσία, στηρίξτε και τη δράση αυτή του Συλλόγου. Μην νομίζετε ότι θα δώσετε μόνο αίμα. Δώστε και την αγάπη σας στους ανθρώπους του Συλλόγου. Και δίνοντας αίμα να γνωρίζετε ότι βοηθάτε όχι μόνο το Σύλλογο Ακριτών, αλλά όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης και τα περίχωρα. Λοιπόν, περάνουμε γρήγορα στα βιογραφικά, που είναι και τρανά ο σήμερον. Αυτό πάει να πει ότι ο κόσμος, παιδιά, θα έχει πολλές απαιτήσεις από εσάς σήμερα να γνωρίζετε. Ο Λάζαρος Κεφαλίδης γεννήθηκε 25 Αυγούστου 1994 στη Θεσσαλονίκη. Κατάγεται από τα Λευκόγια κάτω νευροκοπίου του νομού Δράμας. Η προγονική του καταγωγή προέρχεται από τις περιοχές της Αργυρούπολης, της Νικόπολης και της Κερασούντας. Τα πρώτα ερεθίσματα που θα τον οθήσουν ώστε να ασχοληθεί με την ποντιακή παράδοση και ειδικά με το τραγούδι έρχονται σε πολύ μικρή ηλικία, κυρίως από τα οικογενειακά γιορτινά τραπέζια. Εκεί παρακολουθεί τον πατέρα του Ιορδάνη και τον αδερφό του Χαράλαμπο να τραγουδούν και τον μεγαλύτερο του αδερφό Αλκιβιάδη να παίζει λύρα, συμμετέχοντας κι αυτός με τη σειρά του, τραγουδώντας κάποια στιχάκια. Το 2015 μετακομίζει στην πόλη του Κιλκής, όπου και γνωρίζει τον Σαμουήλ Σάμου Ασλιχανίδη, ο γνωστός οργανοπαίκτης του κλαρίνου και εκφραστής της μουσικής του Cars, τον αγκαλιάζει και τον εντάσσει στο μουσικό σχήμα που διατηρεί εκείνη την περίοδο. Αυτή ήταν και η αφορμή για να ασχοληθεί επαγγελματικά με το ποντιακό τραγούδι. Τότε γνωρίζεται και με το γιο του Σάμου Ασλιχανίδη, τον Ευρυσθένη, ο οποίος επίσης παίζει κλαρίνο σήμερα, και μαζί το 2018 αφήνουν το πρώτο τους επίσημο μουσικό αποτύπωμα με το τραγούδι «Πίσω το σύρι καρδίας». Ο Λάζαρος συμμετέχει ενεργά σε κοινωνικές εκδηλώσεις, χώρους συλλόγων, εκδηλώσεις μνήμης και διατήρηση της ποντιακής παράδοσης. Λάζαρε, σε ευχαριστούμε για ό,τι έχεις κάνει και για ό,τι θα κάνεις από εδώ και πέρα. Ο φίλος Γιώργος Αυγητίδης γεννήθηκε 8 Σεπτεμβρίου το 1992 στη Δράμα. Η μητέρα του είναι ντόπια από την Καλυβρίση Δράμας, ενώ ο πατέρας του, Πόντιος στην καταγωγή, γεννήθηκε στη Δράμα, με μητέρα από την Πρασινάδα Δράμας με ρίζες στα Λιβάδια Γαλλίενας και τον πατέρα από τα Διπόταμα Δράμας με ρίζες από το Παλαδάντον Μούζενας. Από μικρή ηλικία, 4-5 ετών, θυμάται τον εαυτό του να ψάχνει τα ντουλάπια της κουζίνας για να βρει τα κατάλληλα εργαλεία και να μιμηθεί τον προπάπο του Αντώνη Πηλικίδη, που έπαιζε λύρα και υπήρξε σημαντικό πρότυπο για τον Γιώργο. Αυτό έγινε συχνή συνήθεια και παιχνίδι στα παιδικά του χρόνια. Με τις κουτάλες και τα μαχαιροπύρουνα, έκλεινε τα μάτια και φανταζόταν ότι παίζει λύρα, χαμένος και ελεύθερος μέσα στη μουσική του, ενώ όλοι χόρευαν στο ρυθμό του. Η πρώτη του επαφή με τη δική του αληθινή λύρα έγινε σε ηλικία 6 ετών, όταν άρχισε να πειραματίζεται μόνος του με το όργανο, να παράγει τους πρώτους του ήχους και να παίζει τα πρώτα του τραγούδια. Στα 8 του χρόνια ξεκίνησε την εκπαίδευσή του στο Δημοτικό Οδείο Δράμας, με δάσκαλο τον Παναγιώτη Κογκαλίδη,
ενώ μετά τα 12 συνέχισε τις σπουδές του στο Μουσικό Σχολείο Δράμας με δάσκαλους τον Νίκο Αφεντούλη, τον Γιάννη Μωυσίδη και τον Λάζαρο Ζεπιάδη, οι οποίοι καθόρισαν την εξέλιξή του ως λιράρης. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, ο Γιώργος έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα της ποντιακής μουσικής σκηνής, με καλλιτέχνες όπως ο Γιάννης Κουρτίδης, ο Αείμνηστος Πόλιος Παπαγιαννίδης, ο Κώστας Καραπαναγιωτίδης, ο Αλέξης Παρχαρίδης, ο Κώστας Θεοδοσιάδης, ο Μπάμπης Ιωακιμίδης, ο Αχιλλέας Βασιλιάδης και πολλούς άλλους, τιμώντας όλους όσους συνέβαλα στην πορεία του. Έχει συμμετάσχει σε δισκογραφικά έργα αναλαμβάνοντας την ενορχίστρωση και ηχογράφηση της λύρας στο άλμπουμ «Χώρα Συν» του Τάσου Παυλίδη, όπου συμμετείχε και ο Βασίλης Κουλάς. Επιπλέον συμμετείχε στο CD «Από την πόλη στη Σμύρνη» του Δημήτρη Μάρκου που κυκλοφόρησε από την FM Records. Ασχολείται επαγγελματικά σήμερα με τη μουσική εδώ και 15 χρόνια, ενώ μετρά πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία της λύρας. Η διδασκαλία του χαρακτηρίζεται από την επιθυμία να εμπνεύσει τους μαθητές του να βρουν τη δική τους φωνή μέσω της λύρας. Πιστεύει ότι η έμπνευση γεννιέται μέσα από την πράξη και γι' αυτό προσπαθεί να καθοδηγεί τους μαθητές του να παραμένουν πιστοί στις ρίζες τους, ενώ παράλληλα να ερευνούν τις προσωπικές τους δημιουργικές αναζητήσεις. Συνεχίζει να εξελίσσεται και να δημιουργεί με στόχο να αναδείξει την ποντιακή λύρα και να προβάλλει την παράδοση μέσα από τη δική του καλλιτεχνική ματιά, διατηρώντας πάντα το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Αυτά ήταν γρήγορα, αγαπητοί ακροατές, τα βιογραφικά των δύο αγαπητών καλεσμένων, των πατριωτών να πω, γιατί και εγώ είμαι από τη Δράμα. Να μην κουρφίζω και τη Δράμα. Τα παιδιά έρθανε για εμάς σας η Δράμα σήμερα. Σας ευχαριστώ. Θα σπίτι σου, λένε, πώς θα γίνει, τι να κάνουμε, έτσι πρέπει να γίνει. Να δώσουμε και χαιρετισμούς εκεί στην πατρίδα, στη Δράμα, όσους μας ακούνε. Το τηλέφωνο της εκπομπής. Βέβαια, για να γνωρίζουν οι αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Κιζηρίδης από τη Σκίδρα τους πρόλαβε όλους. Ακόμα και εμένα τον ίδιο. Πριν πω στο στούντιο, επέρε τηλέφωνο. Να είσαι καλά, Κιζηρίδη. Θα λέω με το σελέκ. Επιθυμία. Λοιπόν, σημειώστε και καλέστε στο κοντρόλ μας. 2-3-10-608-400. Ο φίλος ο Μαρμαρίδης είναι έτοιμος με τα μολύβια και τα στυλό. Τα χαρτιά να γράφετε εκεί τα τραγούδια σας, τις ευχές σας. Εάν θέλετε να κάνετε κάποια αφιέρωση, κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο. Και να συνεχίσουμε, παιδιά. Θέλετε να μας πείτε κάτι? Έχετε κάτι στα σκαριά τώρα? Θέλουμε πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Να πω ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια. Γιατί για να κάνεις ράδιο τη σήμερα είναι η μέρα, νομίζω ότι είναι μεγάλο επίτευγμα. Θέλει κόπο, θέλει χρόνο προσωπικό. Νομίζω ότι δεν το κάνετε και για προσωπικό κέρδος πάρα πολλοίς κόσμος και αυτό σας τιμά και δίνετε και βήμα στα νέα παιδιά όπως είμαστε και εμείς να ακουστούν, να δώσουν και χαρά στον κόσμο να ακούσουν τα τραγούδια, τα δικά μας, τα παραδοσιακά, νέα τραγούδια, να προβάλλουν τη δουλειά τους. Εντάξει, το ευχαριστώ είναι λίγο, αυτό θέλω να πω εγώ και καλή ακρόαση σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ, Λαζέρε. Γιώργο, θα συμπληρώσεις κάτι? Τι να πω, καλή συνέχεια. Εύχομαι να συνεχίσεις έτσι καλή δύναμη. Το έργο εσύ και οι συνεργάτες σου. Και είναι απαραίτητο, θεωρώ. Ναι. Είναι κάτι που έλειπε, είναι η αλήθεια. Ναι. Από το ράδιο προσπαθούμε. Και τώρα μέσω ίντερνετ μπορεί να σε ακούσουν από όλο τον κόσμο. Έτσι. Τώρα μας ακούνε από Αμερική, από Γερμανία, από Αυστραλία. Έχουμε επικοινωνία. Δόξα τω Θεώ. Οι ποντιακοί χάνταν, όπου και να βάλτσατς, στο φεγγάρι να στείλτσα, θα ακούνε ράδιο. Έτσι, θα ακούνε ποντιακά, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, ευχαριστήσω εγώ για μια ακόμα φορά το φίλο μου του Μαρμαρίδη, του Γιώργου που είναι στο κοντρόλ, έτσι και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και εμείς να τον ευχαριστήσουμε, γιατί χωρίς αυτό να μάλλον δεν θα γινόταν η εκπομπή. Έτσι είναι, παιδιά, όπως το καταλάβατε είναι, χωρίς αυτόν και θα είναι στον εκπομπή. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Και πάμε να κάνουμε λίγο τη μουσική αρχή μας. Ναι. Πάμε σιγά σιγά. Να διασκεδάσουμε τον κόσμο. Καλή ακρόαση σε όλους τους ακροατές μας. Θα συσταθούμε λίγο και την επιθυμία να την παίξουμε αργότερα. Ό,τι αγαπάτε εσείς, παιδιά.
αρλίνεν βαρύ λόγον μίλετε ατό θεμόν τάρνιν αρλίνεν θα κλαίει και θα κλαίνεις και μεν η καρδιά μου γεραλίνεν θα κλαίει και θα κλαίνεις και μεν η καρδιά μου γεραλίνεν.
Αι αν αγαπάς με δε μιλες τα λόγια αρχούν και παν πίσω πουλο πομέργα τα το πόν πιανε πίσω πουλο πομέργα τα το πόν πιανε.
σε νεμορφός φορείς και τα μαύια έβγαιν τσαπάν σε εξωπορτών παλάλων στα παιδιά. Έβγαιν τσαπάν σε εξωπορτών παλάλων στα παιδιά. Βαΐον ξαβαΐον και σο κάθε το χωριόν. Σόνε μα, σόνε μα, νευρά σώπο εις κι άλλο καλύον. Σόνε μα, σόνε μα, νευρά σώπο εις κι άλλο καλύον. Συγχαρητήρια. Μας ταξιδέψατε σε μουσικές πατρίδες πραγματικά. Να, πριν περάσουμε στο διαφημιστικό, να δώσουμε λίγο τα χαιρετίσματα. Ο κουμπάρο μου Νίκος ο Τσαγκαλίδης εύχεται καλή εκπομπή. Γεια σου Νικόλα. Γεια σου Νικόλα. Και χαιρετίασα καλά τα παιδιά. Να σε καλά κουμπάρε. Η Κατερίνα η Δεμπερδέμη και ο Τάσος Ακριτίδης. Άμα μπορείς κουμπάρε έλα. Φέρε και κανένα. Φέρε και κάτ. Ξέρεις εσύ. Μίσου ας τον πορπαγάζ. Η Κατερίνα η Δεμπερδέμη και ο Τάσος Ακριτίδης. Ευχές, καλό μοθόπορο, να είστε καλά και μπράβο σε παιδεία. Υγεία. Yeah. Ευχαριστούμε. Ο Νίκος, ο Δαμιανίδης και η Τάνια η Μητρούλη από το Σύλλογο των Ακριτών είναι εδώ κοντά μου, στο στούντιο και τους ευχαριστώ πολύ. Ο Κώστας ο Παναγιωτίδης, σας ωραίο καστρο. Γεια σου φιλαράκι. Εύχεται καλή εκπομπή και χαιρετία στο στούντιο και στον ηχολήπτη. Κύριε ηχολήπτα μας. Χαμογέλασε ο ηχολήπτης. Βέβαια. Μείνετε συντονισμένοι αγαπητοί ακροατές, επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό. Φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει. Έχουμε σήμερα, για όσους δεν έχετε παρακολουθήσει την εκκίνηση της εκπομπής, τον Κεφαλίδη τον Λάζαρο στο τραγούδι και τον Αυγητίδη τον Γιώργο στη λύρα. Δύο φίλους αγαπητούς από τη Δράμα. Ήρθανε αποκλειστικά για το ραδιόφωνο και την εκπομπή εδώ πέρα σήμερα κοντά μας. Τους οποίους τους ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, τα είπαμε. Λοιπόν, και να προχωρήσουμε τώρα δυνατά. Να δώσω τις ευχές του κυρίου Κιζηρίδη. Αφιερώνει στον κύριο Ξανθόπουλο Δημήτρη από το χειρό δράμας το προηγούμενο τραγούδι. Να βάλουμε κύριε Κιζηρίδη, το Σελέκ. Θα το πούμε παιδιά τώρα. Θα το πούμε, ναι. Θα το πούμε. Θέλω να δεσμευτώ για κάτι, Τάσο. Επειδή στην εισαγωγή της εκπομπής ακούσαμε το τραγούδι με τον Ευρυσθένη. Ναι. Το πίσω το Σύρι Καρδίας.
Δεσμεύομαι ότι θα έρθουμε με τον Ευρυσθένη μια μέρα. Όχι δεσμεύεστε, αυτό είναι ο άγραφος κανόνας της εκπομπής. Ναι. Στο είπα κιόλας. Θες και σήμερα και μου λες όχι, θα έρθω με τον... Λοιπόν, θα γίνει μια εκπομπή. Μια εκπομπή θα το κάνουμε. Έτσι, αφιέρωμα ναι. Με κλαρίνο. Μόνο κλαρίνο. Μόνο κλαρίνο. Μόνο κλαρίνο. Μόνο κλαρίνο. Γιατί έχω πολλούς φίλους καρσλίδες, οι οποίοι πρέπει και αυτούς να τους κάνω τα χουσμέτια. Εγώ μόνο ματσούκαν και παίζω, όπως λέει και ο ηχολήπτης μου. Εγώ παίζω απ' όλα. Παράδοση να είναι αγαπητοί ακροατές και τα παίζω όλα εγώ. Λοιπόν, Λάζαρε, θα το κάνουμε. Ναι, ναι. Θα το κάνουμε. Σιμωνέζει κι άλλο για να ακούγεται το κλαρίνο, θέλει υψόμετρο. Υψόμετρο. Δύο θέλει. Χαμηλό παραμετρικό θέλει. Έτσι, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε μουσικά, παιδιά. Τι πάμε με το... Παίξε, ναι. Το... Την αφιέρωση, να αφιερώσουμε. Ναι, ναι. Ωραία, το αφιερώσουμε. Όπως θέλετε. Και για οχυρό, έτσι. Ναι, και τον κύριο Ξανθόπουλο, αν μας ακούει ο κύριος Ξανθόπουλος ο Δημήτρης από το χειρόδρά μας, καλή ακρόαση. Κύριε Κιζηρίδη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι γερός και να συμμετέχεις έτσι στην εκπομπή μας. Σελέκι ασα γιαυρό, γιαυρό πομνέι. Και ένα λίπου θα βόρτου, ξαφόρτου. Και ένα άντραν που εσύ ξενιτιά γιαυρό, γιαυρό πομνέει. Αχ και ένα σπαρούς και σκότου ξασκότου. Και να ρωθεί μία στα τρωιμέν βαϊθά. Τρωιμέν. Αχ και ένε γαπιστά. Όχι και έναν γραμμόφων στείλω με να και τι δεν άσε έρτελε κάτε λαβούλο πομκά. Με το air condition, αλλά ξεκουρδίστηκε η κοιλίδα. Ναι, να ανεβάσω θερμοκρασία, τι θες να κάνω, Γιώργο. Τόσο ένα βαθμό πάνω. Όχι, όχι, μην το. Καλά είμαστε. Εγώ καλά την ακούω. Εγώ καλά την ακούω, τι λέω. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν, αγαπητοί ακροατές. Έτσι ακριβώς. Η λίρα είναι ένα όργανο το οποίο έχει διαστολή και συστολή ανάλογα με τη θερμοκρασία. Και έχει και ψυχή, και κρυώνει και ζεστά. Βέβαια. Και τώρα με είπε, ρίγασα. Ναι, ναι, αλήθεια είναι. Ωραία. Για πάμε.
Αμερική παλάψα. Αχ και ναι με κάνεις να μην πονεί αύρι μπουλί μου. Τα ψημόνια βρει μαμάν, αφήστε το σκέιμενε, αμάν τα για βρει μα, αφήστε το σκέιμενε. Κορτσόπα, βαρεάνα στενάς, ναι.
ξεβάπαν σωμάλιν εντό κατώ ανεβόρον και ξεβάπαν σωμάλιν πάντε μόρφων εξατέψα τα ηλιτέμον το χάλιν αχ πάντε μόρφων εξατέψα τα ηλιτέμον το χάλιν αι πάντε μόρφων εξατέψα να ηλιτέμον το χαλιάριαρ. Hey.
ένας μάνα έγινε σε τον ήλιο και ναι σε ένα για τον ήλιο και ναι σε ένα για ο ήλιος μαρέντα μαράντα ήλιος μαρέντα μαράντα εσύ μαρέντζε εμένα για εσύ μαρέντζε εμένα για αδικήλος μαρέντα μαράντα εσύ μαρέντζε εμένα για εσύ μαρέντζε εμένα για για θα σκοτώνωσε. Άιντε Γιωρικά. Όχι και μικρόν είσαι και γρήκα σαϊλιέμεν. Μικρόν είσαι και γρήκα σαϊλιέμεν. Ας λέγω σε και πίσω τον αϊνούμε. Ας λέγω σε και πίσω θα σκοτωνώσε. Εχ την νύχτα άνοντες κι σε καηλιέμεν. Την νύχτα άνοντες κι σε καηλιέμεν. Τος παρελό πως λύσον τον αϊνούμε. Τος παρελής για λύσον θα σκοτωνώσε. Αι με κατηγορούνε
με και φτάναν αφοράδες. Τι σκυλόγιο πάντα τρώει πίμπου εύρει τα παράδες. Τι σκυλόγιο πάντα τρώει πίμπου εύρει τα παράδες. Έλα έλα με τέμενα μη σκοτώνω εγώ εμένα. Φάρμακος οντώνους αλείς κι αρέλα με τεμένα. Και φάρμακος οντώνους αλείς κι αρέλα με τεμένα. Να θυμάσαι σε μια και άσο καλό που με βγα. Τα τεύτερα δε γράσα, τα τεύτερα δε γράσα. Τες όντιν άκρα γεύρα, τες όντιν άκρα γεύρα. Σι σέβδα στο μονοπάτε πια στα σωτούζακ. Για τον ελιά το γιοκπέ και μη πεις με. Όφι και μη πεις με κουπέπε. Για τον ελιά το γιοκπέ και μη πεις με. Όφι και μη πεις με κουπέπε. Σε σεβδιά και για τεσέγγι ιατρικά. Αναθεμάσαι σεβδιά και για τεσέγγι ιατρικά. Μια λες μιαν γέλας, μια λες μιαν γέλας. Τα παλικάρια δελιάς, τα παλικάρια δελιάς. Σι σεβδά στο μονοπάτε πια στα σωτούζακ. Για τον ελιά το γιοκπέ και μη πεις με. Όχ και μη πεις με κουπέπε. Για τον ελιά το γιοκπέ και μη πεις με. Όχ και μη πεις με κουπέπε. Έχω να καταγγείλω ότι εκεί που πάμε να ανέβουμε λίγο μας φρενάρετε. Κάνω pressing man to man. Ναι. Τώρα να μην πω και ψέματα. Δεν ξέρω και από ορολογίες ποδοσφαίρου. Τώρα κοίταξε, το άθλημα είναι ποδόσφαιρο και εμείς παίζουμε μπάσκετ. Εντάξει, τελείωσε. Λοιπόν, καλά πάμε. Ναι, αλλά είμαστε πρωταθλητές. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό. Καλά, καλά τα πάμε. Έχουμε πάρα πολλές ευχές. Ο κύριος Κιζηρίδης θα είναι μάλλον ο number one τηλεφωνικός μας. Ο Γιάννης. Ο Κιζηρίδης, ο Γιάννης. Κύριε Γιάννη Κιζηρίδη, να είσαι πάντα καλά. Στέλνει τις ευχές του προς εσάς τους δύο τους αγαπητούς καλεσμένους μου και θέλει μια επιθυμία μετά το καντιλώνω, ένα τικ του Θεοδοσιάδη, θα το δούμε μετά. Καντιλώνω. Ναι. Μάλιστα. Ο φίλος ο Ακρίτας ο Χατζικυριακίδης μας λέει «Η δράμα ανέκαθεν γεννούσε, γεννάει και θα γεννάει καλά παιδιά. Γεια και σου, μουσικούς Ακρίτα. Με ταλέντο. Εύχεται πάντα επιτυχίες όλων το κουλάκ εν συντονισμένων και μια επιθυμία λέει «Το μάτι ας είναι όλοι μαύρα». Λοιπόν. Okay. Εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το ράδιο Βοστόνη Τραπεζούντα που μας κάνει ανταπόκριση και μας ακούνε εκεί οι φίλοι οι πόντοι της Αμερικής και όχι μόνο οι πόντοι, όσοι αγαπάνε τα ποντιακά. Να στείλω τις ευχές μου στο Μουσικό Ποντιακό Αρχείο για το έργο που κάνει και καθώς επίσης και στον Ποντιακό Στίχο για το έργο που κάνει. Συγχαρητήρια και στους δύο. Εδώ ανοίγεις μεγάλο θέμα που πρέπει να συζητηθεί κάποια στιγμή, αλλά... Ναι. Παιδιά, πρέπει να λέμε και εγώ θέλω πράγματα... να πω, εγώ θέλω να πω ότι σαν Λάζαρος είμαι ευγνώμων και για τα δύο αυτά εγχειρήματα, έτσι, και για το Μουσικό Ποντιακό Αρχείο και για το Ποντιακό Στίχο. Για μας τα νέα παιδιά είναι ένα πολύ μεγάλο, τεράστιο βοήθημα. Όποιο παιδί δεν το ξέρει να μπει ποντιακό στίχο. Αυτό θα έλεγα, δεν το ξέρουν και όλοι σίγουρα. Δεν το ξέρουν. Για μας είναι δεδομένο, αλλά. Έτσι, γιατί... Να πω ότι επισκέπτομαι τη σελίδα μπορεί και δύο φορές, τρεις φορές την ημέρα. Μπράβο. Είναι μεγάλη υπόθεση να ξέρεις τι θα τραγουδήσεις. Κάποια λάθη κάνουν όλοι φυσικά. Η ιστορία υπάρχει. Έτσι ακριβώς. Η αρχιοθέτηση αυτή που κάνουν και η δουλειά που κάνουν αυτά τα παιδιά.
τους οποίους θα ευχαριστήσω και θα τους ευχαριστώ πάντα, γιατί εγώ είμαι λάτρης της παράδοσης της Ποντιακής και όχι μόνο, εντάξει, τα Ποντιακά τα ακούω από μωρό. Πρώτο άκουσα ήταν τα Ποντιακά και μετά τα ελληνικά. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια βιβλιοθήκη ηλεκτρονική. Έτσι, μπορείς από το σπίτι, από τη δουλειά, από το διάλειμμα, από παντού, να μπεις στο ίντερνετ, να πατήσεις τα στοιχεία αυτά και να δεις ό,τι θες να δεις. Είναι πολύ καλή δουλειά και των δύο των φίλων. Έτσι, τους ευχαριστώ. Δυστυχώς, καταγραφές παλιές είναι πάρα πολύ λίγες και χάθηκαν. Ηχογραφήσεις. Ηχογραφήσεις, ναι. Βίντεο. Την εποχή που υπάρχουν πάρα πολλά. Από την εποχή που υπήρχαν οι. Έχουν μείνει, αλλά αυτά που έχουν μείνει είναι, θα πω, η μύτη του παγόβουνου. Τα περισσότερα, δηλαδή έχουν χαθεί φωνές και παίκτες οργάνων, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι διαμάντια. Έπρεπε να τους γνωρίζουμε. Αυτά δυστυχώς δεν είχαμε όλη την τύχη ούτε να τα καταγράψουμε. Κάποιοι άλλοι χάθηκαν. Παμέλησαν κιόλας κάποιοι, δεν κατέγραψαν. Χάθηκαν και ό,τι ήταν γραμμένο στην πορεία των ετών, δεν συντηρήθηκαν οι καταγραφές αυτές. Τέλος πάντων. Ό,τι σώνουμε, παιδιά, σώστε ό,τι μπορείτε. Καλή δύναμη και στήριξη στα παιδιά, έτσι. Και στο Γιάννη στην Αμερική. Φυσικά, έτσι, στη Βοστόνη. Καλή δύναμη και τους ευχαριστούμε, λοιπόν, που. Πάμε για ένα σύντομο και επιστρέφουμε κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι με τον Λάζαρο Κεφαλίδη και τον Γιώργο Αυγητίδη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε επιστρέψει, αγαπητοί ακροατές, στο Ράδιο Ακρίτες, στην εκπομπή Πόντου Άνασμα. Το τηλέφωνο μας είναι το 2310-608-400. Να σας ενημερώσω πάλι για την 68η εθελοντική αιμοδοσία του Ράδιο Ακρίτες και του Συλλόγου Ακρίτες του Πόντου Σταυρούπολης. 13 Δεκάτου, Κυριακή ημέρα, από τις 9 ως τις 1 το πρωί, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, έναντι του Δημορχείου Παύλου Μελά. Ελάτε να δώσετε το αίμα σας, μην το σκέφτεστε και κάποια στιγμή μπορεί να το χρειαστείτε, εύχομαι ποτέ, αλλά κάποιοι μπορεί να το έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή και πρέπει να βοηθάμε. Ελάτε να γνωρίσετε και την οικογένεια των Ακριτών. Θα σας υποδεχτούμε με πολύ αγάπη, γλυκίσματα, αλμυρά, τυροπιτάκια, καφέδες, χυμούς κτλ. Και πολύ χαμόγελο. Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή θα κλείσει σε λίγο. Είμαστε σε δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι θα κλείσει σε λίγο. Γιατί τα παιδιά εδώ με λένε πάντο μέχρι τις 10, ρε. Λέω δεν μπορώ, ο ηχολήπτης θέλει να φύγει. Κοίτα. Ψέματα λέει Γιώργο. Ψέματα λέει Γιώργο. Το αφήνεις πάνω μου. Δεν έχεις δουλειά. Ναι. Ναι, αυτό είναι. Το αφήνεις πάνω μου, δουλειά. Το αφήνεις πάνω μου. Τελείωσε, εντάξει. Άσε, εγώ θα την κλείσω την εκπομπή. Λοιπόν, Λάζαρε, εγώ θα φεύγω, εσύ καθίστε να ελάτε, βρήκετε με την πηγή. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, έχουμε κοντά μας τον Κεφαλίδη, τον Λάζαρο και τον Αυγητίδη, τον Γιώργο. Δύο εξαιρετικά παιδιά από τη Δράμα. Όχι εξαιρετικοί μόνο σαν καλλιτέχνες, αλλά και σαν χαρακτήρες. Τους γνωρίζω προσωπικά. Και πάμε να τραγουδούμε. Πάμε, πάμε. Παιδιά. Πάμε. Πριν σας δώσω το βήμα. Ήθελες μουσικό χαλί σίγουρα. Ναι, θέλω λίγο. Ήθελες. Γιώργο, είσαι πολύ ωραίο εκεί όπως είσαι. Το Μουσικό Ποντιακό Αρχείο στέλνει καλησπέρα από Στουτγάρδη. Γεια σου Θεόφιλε. Μας ευχαριστεί όλους για τα καλά μας λόγια και τη στήριξη. Σε μένα λέει να βάλω το λιθαράκι μου στην παράδοση και να κοιτάξουμε τη ράτσα στα μάτια, γιατί η ιστορία θα μας κρίνει όλους. Χαιρετίσματα σε όλους. Σε ευχαριστώ πολύ για τα αντρίκια τα λόγια σου. Τα λόγια τι
κοσμίσα τα πώς να μας τα δω και πικρά τα λόγια τι κοσμίσα τα πώς να μας τα δω. Οι ανθρωπέχνε σιλάν στη ζωή μ' δείχνε πελιάν θα ποθανώ κι ησυχαζώ έτσι τα ζω με φιλάν. Θα ποθανώ κι ησυχαζώ έτσι τα ζω με φιλάν.
σημαίνω της νουνίζα τσα έλεψ με, ξανέλεψ με, νουνίζα τσα έλεψ με, έλα νέλα. Αχ, τέλε δεν είπω μόνη, τέλε δεν είπω μόνη, όσο πόσο θα παιδεύς με, νέλα, νέλα, όσο πόσο θα παιδεύς με, έλα, νέλα. Το ζυνήχα το φρύδι ασποιαμάδες, σαν τα ουρπανά ήτανε 18 γιοσμάδες, σαν τα ουρπανά ήτανε 18 γιοσμάδες. Don't
καθαρά. Τον αυτάω τη μαρά, εγώ έχω τη χαρά. Η χαρά το στερνοκλάδι με το κρασί και το έλαδι. Η χαρά το στερνοκλάδι με το κρασί και το έλαδι. Στέλνει χαιρετισμούς ο Σπυρίδης ο Γιάννης. Γεια σου ρε Σπυρίδη. Γεια σου Τζον. Γεια σου γείτονα. Τα φιλιά λέει στην παρέα, μας ακούει από Καβάλα. Ευχαριστούμε πολύ. Όλο στη γύρα είσαι Γιάννη. Ένα αυτός. Ηροκλώσκεται κάπου θα κάθεται. Ναι. Πού θα πάει. Ο πατέρας του Γιώργου του Αυγητίδη και οι αδερφοί μας ακούν από τη Δράμα. Χαιρετισμούς. Γεια σας. Φιλάκια πολλά. Ευχαριστώ για τις ευχές σας για την εκπομπή. Η Πόπη Ταρατσίδου η Πεθερά. Πεθερά έργεψε στο σήμερο, ψαλαφάτο ζωή πεμέντε πήκασε, αλλά κιθάλεωματο. Κάθε φορά ψαλαφάτο είναι εκπομπή. Ήρθε η ώρα να το... Το λέτε όμως. Το λέμε. Άμα το λέτε μπορεί και να μην το από σένα έτσι. Δεν το έχει ακούσει. Από μένα όχι. Ναι, θα μας δεις, θα δεις στο τέλος ποιος το λέει καλύτερο. Λοιπόν, ο φίλος ο Ακριτίδης ο Τάσος στέλνει πολλούς χαιρετισμούς στον πατέρα στον Ιορδάνη. Γεια σου Τάσο. Γεια σου Τάσο. Λοιπόν, ο Σάββας ο Γρηγοριάδης Ασοκυλκής. Απέσα σου κυλική ή ασομαύρονέρι. Επέει ασομαύρονέρι, ασοκυλική. Και εγώ λέω στη Γερμανία. Πού είσαι η Γερμανία, σου φέρνει. Πέει του την άκρα να φύγει. Μαυρονέρι, κυλική. Είναι το χωριό του Ευρυσθένη αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό θα έρθει παρά εκεί την ημέρα. Τέλεια, τέλεια. Συγχαρητήρια στην εκπομπή, σε ευχαριστώ πολύ, Σαββά. Από τον τραγωδένο τη καρδία σε μου λέει ψαλαφά ετράνι να ορφανό. Το μεταφέρω, άμα βγει, θα το πούμε αδερφέ.
Η αγαπητή Γαριφαλιά Χατζησαβίδου. Ποια είναι αυτή? Μία από το χωριό μου. Μας ακούει από Δράμα. Την αγάπη μας, Γαριφαλιά. Ο κύριος Χατζητσιτακίδης Παναγιώτης μας στέλνει και αυτούς τους χαιρετισμούς του. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Κύριε Χολύπτα, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε για να σας χαρίσουμε άλλο ένα 20 λεπτό περίπου. Όχι, λες. Γιώργο. Η Χολύπτα, κάντο 25 λεπτό. Άστο, άστο. Μισάωρο. Άστο. Πέρες άδειαν. Άμα πέρες άδειαν εσύ, εγώ δεν έχω θέμα. Πάμε. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλοι και φίλες του Πόντου Άνασμα, είμαστε εδώ για ένα 25 λεπτό περίπου, ακόμα μαζί σας. Να στείλουμε πολλές ευχές σε μια τετράδα φωτιά. Εδώ έμαθα ο Άγγελος, ο Άκης, ο Ραφαήλ και ο Αλέκος που μας ακούν από τη χωριστή Δράμας. Τώρα το... Λάζαρε. Μαστόρια. Βάφουν. Πλακάκια περάνε. Πλάκαν τσακώνε. Γυψουσανίδες περνάνε. Γυψουσανίδες. Φώτα βάζουν, δεν ξέρω. Κάτι πάντως, κάνουν πάντως. Πάντως ακούνε μας. Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Χαιρετίσματα. Να είστε καλά, φιλιά. Παιδιά. Καλή δύναμη. Τεράστια. Καλή ευκολία. Πέρασε η ώρα. Τσουπώστε τα φώτα και πάτε σε ένα καφενείο και καφέστε. Γιατί δύσκολα τα πράγματα. Ο φίλος ο Ταχματζίδης, ο Γιάννης ο Γλίκατζης. Χαιρετισμούς. Γεια σου, κουμπάρε. Και καλές εκπομπές. Να είσαι καλά, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε. Παιδιά, τι έχετε ετοιμάσει για το κλείσιμο? Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα δεν έχουμε ετοιμάσει. Θα κλείσουμε τώρα, λες? Όχι, τώρα δεν θα κλείσουμε. Α, όχι. Λίγα νησιώτικα. Κοίταξε, ο Γιώργος από το κοντρόλ λέει να κλείσουμε αύριο. Εμείς δεν θα κλείσουμε πολλά, αύριο. Αλλά... Δεν θα κλείσουμε αύριο. Να το στεναχωρήσω από αυτό. Γιώργο, αφού είπε το παιδί να έρθει και με τον Ευριστένιν. Μπορούμε να. Και μου χαπέτ παθ' αυτά με. Μπορούμε να κάτσουμε μέχρι αύριο και να έρθει και ο Ευριστένιν παράλληλα. Oh. Γιώργο. Όχι, την πατήσαμε. Κανονικά πρέπει να βάλετε και ένα μικρόφωνο στο Γιώργο, έτσι που είναι η εκπομπή. Να, να μας πει ένα δύστιχο. Ναι, είδες αυτό. Γιώργο, θες να έρθουμε εγώ εκεί και κάτι εσύ απαλλαγιά. Πάμε, πάμε. Να το επέμενε αυτά με. Καλή ακρόαση, αγαπητή ακρόαση. Θα σας ένα δεύτερο. Ένα δεύτερο στεγάκι, Θα το πούμε. Thank you.
σε ρήμα έφτανε κατοικίαν. Όχι έφτανε κατοικίαν γιαρ. Αν και να τα κεχνε αμόνεσεν σιδερεν εν καρδίαν. Όχι σιδερεν εν καρδίαν γιαρ. Κρατάσω. Α, τώρα λέω το Γιώργο, άκουσε. Και να πέσω και με τζοπό μου τριγώνει να εχόρνες γιαρ. Και τριγώνει να εχόρνες γιαρ. Αχ και τα φύλαχτα τα λωμάτας καθημερνά θα εφόρνες γιαρ. Και καθημερνά θα εφόρνες γιαρ. Σε και η τους μάνας κλέμ. Εγώ και εσύ να χαιρούμες. Λελεύω σε και η τους μάνας κλέμ. Για σκουμπάρε. Όλους τους ακροατές του ράδιο Ακρίτες και της εκπομπής Πόντο Άνασμα.
σα ποτάμια ήλους περ σαρασιόπα εσόν δεν. Σα ποτάμια ήλους περ σαρασιόπα εσόν δεν. Εσύ με ρογγίδα σε θαρέσα εφρόντζεν. Εσύ με ρογγίδα σε θαρέσα εφρόντζεν. Ποτάμια κλωσκούντα είχα μελέτα στα φτερά. Εγώ την αγαπώ, αγαπώ την κρύφα. Εγώ την αγαπώ, αγαπώ την κρύφα. Ακόμα με σημέτσε με την αμέλη μέτσε. Τι σκυλόγιον τσαπίτσε το δοκάμις να τσέτσε. Λάζαρε Μερακλή.
Πασχίντο και κάνετε μάσα το τέσον το πιόβον. Πασχίντο και κάνετε μάσα το τέσον το. Καντιλώνω και μανίζω και να συσσευτανιλίζω. Κατά κούρτο την κάμιλο και το κόνο δηλίζω. Κατά κούρτο την κάμιλο και το κόνο δηλίζω. Αχ, μαχ και
χρυμπάροντες πάσκες σομπαρθάρ. Όντες πάσκες σομπαρθάρ, στείλω μας καλό δάμπαρ. Όντες πάσκες σομπαρθάρ, στείλω μας καλό δάμπαρ. Παίξε καλά για τον Τάσο. Όχι, να πίσω λίγο στο παίξε για τους ακροατές μας, άστον τον Τάσο. Εσείς πολλά σε μάτα μαθαλάδες, αμαρτία εσείς πολλά σε μάτα μαθαλάδες. Πόμονε πέντε ξκουμουλάρνο πομαραπάδες, πόμονε πέντε ξκουμουλάρνο πομαραπάδες. Τάντα μόνο με τεσένα ήλουμε στα δύο εν, μάρτυρασα η κομπονόν τη Θεού το μάτια μόνον. Το κουνί μας περήφανο να ραμών την υφίτς. Από μακρά λεφτάς πελίντο είσαι τη μανίτσας. Από μακρά λεφτάς πελίντο είσαι τη μανίτσας. Πάντα μόνο με τέσσενα ίνουμε στα δυο ένα. Μάρτυρασα η κομπονό τη Θεού το μάτια μόνο. Είπες κάτι κύριε Χολύπτα. Ένα τραγούδι να μας πει. Εμείς μας αρεύομαι, εμείς μας
τσαρεύω. Σε πέπει τη καστανή, σε πέπει τη καστανή. Εμείς μας χαρευόμε, εμείς μας χαρευόμε. Τι να κάνουμε, εντάξει. Αφού με κοιτάς με μάτια που βγάζουν φλόγες, τι να κάνουμε. Σε κοιτάω με μάτια κλαμμένα. Δυστυχώς, έρθε η ώρα να τελειώνουμε για το σήμερα. Αλλά όπως είπε και ο φίλος ο Λάζαρος, έδωσε το λόγο του και θα το μυρίσει. Έτσι, γιατί στο πρώτο τηλέφωνο ανταποκρίθηκε κατευθείαν και τον ευχαριστώ και τον Λάζαρο και τον Γιώργο που ήταν εδώ κοντά μας. Εννοείται. Εμείς ευχαριστούμε, πραγματικά το λέω. Δεν το λέω για να το πω, για να τα ακούσουν μόνο. Γιατί και εμάς μας λείπουν αυτά τα πράγματα. Δεν τα ζήσαμε. Έτσι. Δεν είχαμε εμείς αυτή την ευκαιρία. Εντάξει, έχουμε συμμετέχει σε 2-3 εκπομπές ραδιοφωνικές, αλλά είναι λύπη από, την εποχή μας. Λύπη. Είναι λίγο, θα το έλεγα, το ραδιόφωνο λίγο παραδοσιακό. Επειδή είμαι λίγο. Μπράβο, μας, έτσι. Ναι. Κάπως έτσι. Είναι μέσω, ναι, λίγο. Ναι. Είναι λίγο. Έχει καταντήσει. Δεν λίγο σαν το ίντερνετ, ας πούμε. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέραν από αυτή την εκπομπή και σε άλλα πράγματα, πολιτιστικά, ιστορικά, ειδησιογραφικά κτλ. Τα οποία ίσως έρθουν κάποια στιγμή. Εμείς εδώ πολεμούμε, αγαπητοί ακροατές, για σας. Δεν πολεμούμε για μας, πολεμούμε για σας και για την παράδοσή μας. Είμαι, θα πω, αν και είμαι 30 χρονών, θα πω ότι είμαι σε εισαγωγικά ρομαντικός. Μ' αρέσει το παλιό, μ' αρέσει το. Για τα του είσαι αδακά που λέει. Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι αν δεν ήσασταν εσεί. Μα και είσαι ρομαντικό. Πού θα είσαι τώρα. Λοιπόν, αστειεύομαι. Σε έχω γνωρίσει τα τελευταία 2 χρόνια σε ένα Λάζαρε. Τον Γιώργο τον ξέρω πολύ περισσότερο. Έχουμε κάτι σε τραπέζια. Έχουμε γνωριστεί. Είμαι γαμπρό. Τυχαίνει να είναι και γαμπρό και από τα καλά τα παιδιά. Έτσι. Τα οποία πήραμε στο χωριό μα. Ακού γαριφαλιά. Τρέμει. Φτάσει το παιδί και στεναχωρεύεται, έρχομαι εκεί σε δράμα και... Έτσι, ναι. Λοιπόν, αλήθεια είναι. Από τα καλά παιδιά, μελετηρός, παραδοσιακός, εκεί που πρέπει και εκεί που δεν πρέπει μπορεί να παίξει κι άλλα. Μην νομίζετε ο κόσμος... Περνάμε ότι... καλά σε γενικές. Έτσι, ναι, μπράβο. Με ταλαντούχο αδερφό, δραμίστα, Νταουλτζή και τα λοιπά, το Βασιλάκι, το αγαπητό, το Φιλαράκι. Την επόμενη φορά. Έχασες, να ξέρεις. Λοιπόν. Την επόμενη φορά. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, να μην σας κουράζουμε, να πάμε στο κλείσιμο. Ευχαριστούμε που ήταν κοντά μας. Μας ανεχτήκανε. Μας ανεχτήκανε λίγο βέβαια. Κάτι έγραψε η γαριφαλιά, συγγνώμη. Δεν έγραψε η γαριφαλιά. Παρεμβάζεις εφτά στην εκπομπή. Μας ενημερώνουν από το κοντρόλ. Τι να τσατακέσαι. Να δώσω τα φιλιά στο Μιχάλη του Τζανασίδη. Στέλνει την καλησπέρα του στην όμορφη παρέα. Γεια σου, Μιχαλάκη. Μιχαλάκη, εσύ και θα γλιτώνεις, να ξέρεις. Έρτε και τεσώνει η σειρά πουλί μου. Η γαριφαλιά μας λέει τον προσέχω σαν τα μάτια μου. Άρα έτσι, μπράβο γαριφαλιά. Μπράβο. Το φίλο του Ζαρογουλίδη, τον Παναγιώτη που ετοιμάζει όλα τα σκηνικά. Γεια σου, Παναγιώτη. Τις μακέτες της εκπομπής μου. Πλάκα κάνεις. Όχι. Ο Παναγιώτης. Βέβαια. Πολύ ωραίος. Ετοιμάζει, στέλνω τα φωτογραφία. Πατία τα δάμε στο κομπιούτερ, φτάει τα κοφτ, ραφτ. Στείλε τα έτοιμα όλα. Μπράβο Παναγιώτη, σε ευχαριστώ για τη στήριξη. Τη Μελίνα την Πορτουλίδου η οποία. Πριν ανέβουν όλα, περνάνε από έλεγχο, έτσι, και κάποιον πρέπει να ελέγχει και εμένα, γιατί εγώ μαναχώς μπορεί να φτάω κανένα λάθος. Εντάξει. Το Δέλτα Σίγμα των Ακριτών, για την παραχώρηση αυτού του βήματος. Τον φίλο το Φωτιάρη του Λάζαρο που μας ακούει από τη Δράμα από την αρχή. Γεια σου Λάζο! Και πήγαινε την παρέμβαση στο τέλος. Πολλά φιλιά και το τραγούδι σου και είπαμε το, αλλά... Αυτός έλεγε στην αρχή. Τον αυτά, στο τέλος. Σα καθυστερήσεις, είπε το. Λοιπόν, την άλλη φορά, Λάζαρε, με την παρέα σου εκεί που θα είσαι, να βάλεις και ένα ποτηρόπο και να ακούς μας και να λες από την συναρχή το θέλεις. Έτσι. Πολλά φιλιά μέχρι την άλλη φορά, καθώς και όλους τους αγαπητούς ακροατές μου, να είστε καλά μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Μείνετε συντονισμένοι στο Πόντο Άνασμα, στο Facebook και στο Instagram.
ακολουθεί την επόμενη Τετάρτη νέο σχήμα. Όσα τότε να προσέχετε, να είστε καλά. Κύριε Μαρμαρίδη, ευχαριστώ για τα ώρα που είσαι με τεμέν. Φιλάκια πολλά. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.